Κάποιος θετικός παραμένει στο ξενοδοχείο. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ώρα 3:30. 120 επιβάτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν μόλις φτάσει από τις Βρυξέλλες και περνούν από έλεγχο. Από τις Βρυξέλλες ήταν μια σχετικά μισογεμάτη πτήση. Όπως βλέπετε, γιατροί και νοσηλευτές που έχουν διατεθεί από τις ένοπλες δυνάμεις στην πολιτική προστασία παίρνουν τη θερμοκρασία από όλους τους επιβάτες που μόλις έχουν φτάσει από το εξωτερικό. Ενώ τους παίρνουν φαρυγικό επίκρισμα προκειμένου να γίνει το τεστ για τον κοροναϊό. Παίρνουμε φαρυγικό δείγμα από τους επιβάτες τριπτήσεων που έρχονται από το εξωτερικό. Τα στέλνουμε σε εργαστήριο να τα εξετάσουν και να βγάλουν τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα επιβιβαστείτε σε πούλμαν, το οποίο θα σας πάει σε ξενοδοχείο. Οι επιβάτες συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σε αυτό το ειδικό έγγραφο προκειμένου να ενημερωθούν όταν βγουν τα αποτελέσματα. Καταφέραμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ήρθαμε από τη Νέα Υόρκη. Όλα καλά. Ωραία, οπότε τώρα θα πάτε σε ξενοδοχείο αρχικά, έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ναι. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Για όσους τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα παραμείνουν στα ξενοδοχεία υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι και χθες είχαμε τεστάρει περίπου 4.000 άτομα και σε ποσοστό των θετικών, δηλαδή, ήταν περίπου στο 2%. Πήγα Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες και κατόπιν Ελλάδα, πίσω στην πατρίδα. Για όσους τα αποτελέσματα του τεστ βγουν αρνητικά, θα πάνε στο σπίτι τους και θα μείνουν σε καραντίνα για 14 μέρες. Πάμε λοιπόν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Λαζάρου. Λιγοστές οι πτήσεις που καταφθάνουν, Ελένη. Όσοι φτάνουν όμως περνούν από πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. 5 πτήσεις επαναπατρισμού γίνονται, Αντώνη, σήμερα και μέχρι αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 11 το βράδυ θα συνεχίζονται οι εικόνες σαν αυτές που καταγράψαμε με την κάμερα του Α και του συναδέλφου στον Χρήστο Σπαλιέρη και τον Βαγγέλη Μπέτα μέσα στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί από τον αερολιμένα εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να περνούν από έλεγχο όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες που έρχονται από το εξωτερικό στη χώρα μας. Η διαδικασία λοιπόν είναι η εξής. Με το που φτάνουν οι επιβάτες, καταρχήν δεν έρχονται εδώ στις αφίξεις, αλλά σε έναν άλλο χώρο ο οποίος βρίσκεται στον επάνω όροφο στις αναχωρήσεις. Ναι. Συμπληρώνουν ένα ειδικό έντυπο, γράφουν το όνομά τους και το τηλέφωνό τους και στη συνέχεια από όλους λαμβάνεται φαρυγικό επίχρησμα προκειμένου να γίνει το τεστ για τον κοροναϊό. Mm-hmm. Στη συνέχεια πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο και αύριο το πρωί, όταν με το καλό βγουν τα αποτελέσματα, όσοι είναι αρνητικοί πηγαίνουν στο σπίτι τους, όπου θα παραμείνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα και ενώ για όσους τα αποτελέσματα είναι θετικά παραμένουν στο ξενοδοχείο. Η καραντίνα είναι υποχρεωτική 14 ημερών για όλους τους επιβάτες, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων του τεστ, γιατί διαφορετικά, αν σπάσουν την καραντίνα, βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Μακρύς ο δρόμος για την κανονικότητα, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ.